αυτές τις μέρες οι ευάλωτοι συμπολίτες μας έχουν περισσότερο από ποτέ ανάγκη ένα χέρι βοηθείας. Στο λιμάνι του Πειραιά, παρουσία του Δημάρχου της πόλης Γιάννη Μόραλη αλλά και του Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη Κώστα Κατσαφάδου προσφέρθηκαν σε συνεργασία με την ομάδα εθελοντών Άλεξ 80 εορταστικά γεύματα σε αστέγους με τους οποίους συνομίλησαν και αντάλλαξαν ευχές. Ο κύριος Βαγγέλης στα 67 του ζει στα παγκάκια του λιμανιού. Η τύχη δεν τα φέρει με το μέρος του, καθώς πριν από 18 χρόνια αναγκάστηκε να παρατήσει τη δουλειά του στα πλοία για να σταθεί στο πλευρό της άρρωστης μητέρας του. Ναύτης πήγαινα και ναυτομάγειρας. Μετά ήταν λίγα υπηρεσία γιατί μεγάλωσα ένα παιδάκι της αδερφής μου που πέθανε και έμεινα έξω. Έφυγε η μητέρα μου από τη ζωή και έμεινε το παιδάκι μόνο του. Πρέπει να το μεγαλώσει, να πάει φαντάρος. Πρώην συμβασιούχος στο δημόσιο, 60χρονος Σταμάτης, ζει τα τελευταία 2,5 χρόνια περιπλανόμενος σε συνοικίες της πόλης. Δεν σε περικανεί ούτε εδώ στα πλοία κάτι να βοηθεί. Δεν έχει νεροκάματα εδώ πέρα. Έχει τέτοιο. Είναι στη φύση, στην επαρχία, στην περιφέρεια είναι τα νεροκάματα. Σε μια ελάχιστη προσπάθεια να στηρίξει έμπρακτα τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, αυτές τις μέρες ο Δήμος Πειραιά μοίρασε φαγητό και άλλα είδη πρώτης ανάγκης στους συμπολίτες μας που τα έχουν ανάγκη. 365 μέρες το χρόνο να είμαστε κοντά στους ανθρώπους που έχουν ανάγκη στον Πειραιά. Κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε, ώστε να κάνουμε τη ζωή τους λιγότερο δύσκολη. Παρών στη διανομή των γευμάτων και ο Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη και βουλευτής Πειραιά Κώστας Κατσαφάδος. Το μήνυμα το οποίο οφείλουμε και πρέπει να περάσουμε είναι αλληλεγγύη. Αλληλεγγύη και συμπαράσταση του ενός πολίτη δίπλα στον άλλο. Η διανομή των γευμάτων στο λιμάνι του Πειραιά έγινε με την στήριξη της εθελοντικής ομάδας Άλεξ. Εμείς βέβαια αυτή τη δράση την κάνουμε κάθε εβδομάδα. Με φαγητά που μας μαγειρεύουν νοικοκυρές και που έχουμε και ανάγκη επιπλέον πλέον γιατί είναι δύσκολες οι εποχές και πρέπει και αυξάνονται η ζήτηση δυστυχώς. Γυρίζουμε σπίτι μας και είμαστε γεμάτοι ψυχικά, πνευματικά, σωματικά, μπορεί να πονάμε σωματικά γιατί έχουμε κάνει και δράση με πάρα πολλούς εθελοντές. Να είμαστε πάρα πολλές ώρες στο δρόμο, σε πολύ δύσκολους δρόμους που δεν πλησιάζονται, κυρίως στην Αθήνα. Ο Δήμος Πειραιά διένει με αυτές τις μέρες των εορτών τόσο στον δρόμο αλλά και τις δομές του πάνω από 3.000 γεύματα σε ανθρώπους που τα έχουν ανάγκη.